Λοιπόν, καλημέρα σας. Νομίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή στις δημοτικές εκλογές εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό μία αντίδραση. Μία αντίδραση την οποία κατανοούμε απόλυτα και σεβόμαστε και η οποία στρέφεται ενάντια στη γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας και ο κοντινότερος φορέας πολιτικής για το Δημότη είναι ο Δήμος. Όπως είπατε, σεβόμαστε και την κατανοούμε αυτή την αντίδραση. Τώρα όμως μία εβδομάδα μετά γνωρίζουμε και από τους δύο συνδυασμούς ποιες είναι οι ομάδες διοίκησης που θα κληθούν να διοικήσουν το Δήμο μας και πιστεύω ότι οι δημότες μας με σύνεση και ψυχραιμία θα λάβουν τη σωστή απόφαση. Ευχαριστώ. Ήρθα και εγώ να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα, όπως τόσοι άλλοι συμπολίτες μας σήμερα. Και αυτή την Κυριακή ο καιρός είναι καλός και ευνοεί την προσέλευση των συμπολιτών μας σε αυτήν την τριπλή εκλογική αναμέτρηση. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Όσον αφορά στις δημοτικές εκλογές, εύχομαι καλή επιτυχία στη Σύρο μας. Ευχαριστώ πολύ. Δώσαμε έναν όμορφο, έντιμο, τεκμηριωμένο σε όλα τα επίπεδα πολιτικό αγώνα και το πρόκριμα νίκης που μας έδωσαν οι πολίτες του Νοτιού Αιγαίου μέσα από τα χαρακτηριστικά που εμφανίσαμε και σας προανέφερα, σήμερα μπορώ να πω ότι είναι βεβαιότητα ότι το βράδυ θα έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη των κατοίκων του Νοτιού Αιγαίου, οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια αποφάσισαν να αλλάξουν. Αποφάσισαν ότι το παλιό, το φθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συντηρείται πλέον στην εξουσία μέσα από μηχανισμούς, τους οποίους και πάλι προσπάθησε να δραστηριοποιήσει ατυχώς για το ίδιο και ότι πρέπει οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τη διοίκηση Νοτιού Αιγαίου να διακρίνονται από άλλα χαρακτηριστικά, να έχουν όραμα, τόλμη, θάρρος, διάθεση για σύγκρουση με το κατεστημένο, γιατί δεν δικαιούται κανένας να κρατάει πάνω απ' όλα τη νέα γενιά, αλλά και όλη την κοινωνία καθυλωμένη, μόνο και μόνο για να υπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα του φθαρμένου πολιτικού συστήματος. Εμείς δεσμευόμαστε ότι μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους φορείς, θα πάμε μπροστά. Θα διοικήσουμε με αξιοκρατία. Στη σκέψη μας καθημερινά θα είναι οι επόμενες γενιές και όχι οι επόμενες περιφερειακές εκλογές. Και θέλω να ελπίζω ότι αυτή την πενταετία θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία στέρισαν από τους ανθρώπους στην ευημερία. Από αύριο το πρωί, όλοι μαζί, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς, θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε πολύ. Έχουμε καθυστερήσει και δεν έχουμε δικαίωμα απλά να διαχειριστούμε την εξουσία. Έχουμε υποχρέωση μέσα από την διοίκηση και από την διαχείριση της εξουσίας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στις Κυκλάδες, ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στο συνδυασμό μας στο Νότιο Αιγαίο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν αυτή τη δυναμική με την πιστικότητα με την οποία παρουσίασαν το πρόγραμμα το δικό μας, με την καθαρότητα του λόγου, το οποίο έπεισε τους πολίτες. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες του Νοτιού Αιγαίου που έκαναν αυτή τη μεγάλη και ιστορική πολιτική ανατροπή. Για μας η ψήφος τους αποτελεί συμβόλαιο τιμής και θα το τηρήσουμε, γιατί για μας η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι προσφορά, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και να είναι σίγουροι ότι θα το αποδείξουμε στο παρόν και στο μέλλον.
όλοι μαζί από αύριο για ένα καλύτερο μέλλον.